Για τον αθλητικό Όμιλο Τρίκαλα ήταν σημαντικό ότι κατάφερε να ξεπεράσει το άγχος της πρεμιέρας και να πάρει τους 3 βαθμούς στη νίκη στον Ιδρύ, ενώ ο προπονητής της ομάδας Νίκος Βέκιος ζήτησε όμως η προσπάθεια να συνεχιστεί. Σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στη νίκη της πρεμιέρας αλλά και στο παιχνίδι που ακολουθεί με το Καραϊσκάκι Άρτας και ζήτησε στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι να υπάρξει η συμπαράσταση του φιλάθλου. Ο αντίπολος μπορεί να είναι ο Φώτισος, αλλά όπως έδειξε και στην πρεμιέρα στον αγώνα με τη Φιλιππιάδα, έχει ένα καλό σύνολο. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να παρουσιάσουμε το καλό πρόσωπο και είναι στο χέρι μας να φτάσουμε στη νίκη. Σε αυτό το παιχνίδι θέλουμε και τη συμπαράσταση των φιλάθρων, αφού είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος. Δεν υποτιμούμε κανέναν αντίπαλο, αλλά θεωρώ ότι είναι στο χέρι μας να κερδίσουμε τους αγώνες. Για την άλλη ομάδα τρικαλινίου του ομίλου, σίγουρα για τα μετέωρα πρεμιέρα στον 5ο όμιλο δεν ήταν όπως την περίμεναν. Το γεγονός ότι υπήρξαν οι απουσίες του Γραβγάνη, Αυγέρου και Σκρέκα έπαιξαν καταληπτικό ρόλο στην ίδια της πρεμιέρας από τη φιλοθέη Άρτας. Όλα αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Η δεύτερη αγωνιστική είναι μπροστά και τα μετέωρα θα ταξιδέψουν στην Κέρκυρα για τον αγώνα με τον Όλυμπο. Ο Χρήστος Αντωνίου ζητά από τους παίκτες του να στρέψουν εκεί την προσοχή και μέσα από την προσπάθεια να φέρουν το θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια ο αγώνας κρύβει πολλές παγίδες, αλλά από την άλλη εύκολο παιχνίδι δεν υπάρχει. Τα μετέωρα έχουν δυνατότητες και όλοι περιμένουν ότι είναι θέμα χρόνου να δείξουν το καλό τους πρόσωπο και γιατί αυτό να μην γίνει στη δεύτερη αγωνιστική.